ούκ αποθανούνται πατέρες υπέρ τέκνων και ιοι ούκ αποθανούνται υπέρ πατέρων έκαστος εν τη εαυτού αμαρτία αποθανείται. Αυτό το χωρίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο για τη νομική επιστήμη, πάρα πολύ σπουδαίο. Έχει όμως μια απέραντη αξία και από κοινωνικής πλευράς. Γράφτηκε αυτή η εντολή σε μια εποχή που μπορούσαν να ξεκληριστούν ολόκληρα σπίτια και ολόκληρες πόλεις, γιατί κάποιος ή κάποιοι άνθρωποι μπορούσαν να είχαν κάνει κάποιο κακό στους αντιπάλους. Εδώ λέγει ο νόμος, θα πεθαίνει και θα τιμωρείται μόνο εκείνος ο οποίος έχει αμαρτήσει. Δεν μπορεί να πληρώσει ο πατέρας για τις αμαρτίες του παιδιού, ούτε να πληρώσει το παιδί, να δικαστεί δηλαδή, για τις αμαρτίες του πατέρα. Έτσι θα λέγαμε, αν χρωστάει ο πατέρας μου χρήματα, δεν μπορούν να βάλουν εμένα στη φυλακή. Και αν εγώ ο γιος χρωστάω χρήματα έξω, δεν μπορούν να πιάσουν τον πατέρα μου να βάλουν φυλακή. Αυτό, αγαπητοί μου, που το θεωρούμε σήμερα στοιχειοδέστατο και λογικότατο, ούτε στοιχειοδέστατο ήταν κάποτε, ούτε λογικότατο. Αλλά απλούστατα μπορούσαν να πιάσουν τους πιο μακρινούς συγγενείς προκειμένου να εκδικηθούν ή να ζητήσουν τα δικά τους εκείνοι οι οποίοι είχαν λόγους να τα ζητήσουν. Ναι, καταλαβαίνετε πόση μεγάλη αξία έχει αυτό το χωρίο για τη νομική επιστήμη. Πάρα πολύ μεγάλη αξία. Ίσως όμως θα μου πείτε, τρέχω να σας προλάβω, ότι μέσα στην Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, δεν λέγει πάρα πολλές φορές ότι όταν έφτιαξε κάποιο πρόσωπο θα ξεκλειδιστεί ολόκληρη η οικογένεια ή ολόκληρη η πόλη? Πώς εδώ τώρα λέγει αυτό? Λοιπόν, προσέξτε, η απάντηση είναι η εξής. Εκεί αναφέρεται στην Θεία Δικαιοσύνη και το χωρίο αυτό αναφέρεται στην ανθρωπίνη δικαιοσύνη. Όταν ο Θεός εκεί λέγει θα τιμωρηθούν όλοι αυτοί, θυμηθείτε στην παραβολή του χρεός του δούλου. Ο Κύριος δεν θέλει να υποστηρίξει τίποτα παρά μόνο παίρνει το υλικό της παραβολής, το οποίο είναι παρμένο από τις συνήθειες της εποχής. Εκείνος ο χρεός της δούλος, ο οποίος τελικά δεν χάρισε τα 100 δινάρια εις των σύνδουλών του, τι έγινε παρακαλώ? Όταν του κατηγγέλθη ότι έβαλε στη φυλακή τον συναδελφό του, τι είπε το αφεντικό? Πάρτε τον, πουλήστε τον και αυτόν και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και να αποδοθεί το χρέος. Εδώ τώρα είπε, και σε τι θα χρεωστούσε η γυναίκα και τα παιδιά? Να πουληθούν. Και όμως στην αρχαία εποχή επολούντο όλοι προκειμένου να πληρωθεί η ζημιά ενός προσώπου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό όμως αναφέρεται εις την Θεία Δικαιοσύνη, όταν κάποτε ο Θεός το πει να γίνει. Έχει το λόγο του ο Θεός. Όταν επί παραδείγματι λέγει ότι θα καταστραφεί η Ιεριχώ ολόκληρη, δεν θα πάρετε τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Εδώ, αγαπητοί μου, βλέπουμε ή οι Αμαλικίτε, οι οποίοι λέει σας έκαναν πόλεμο. Είναι ο πρώτος λαός και ο πρώτος πόλεμος που έγινε αντίον των Εβραίων στην έρημο, από τους Αμαλικίτες. Καιρό το δέοντι, λέει, θα τους εκδικηθείτε αυτούς. Δεν θα αφήσετε ρουθούνι. Εκεί υπάρχει βαθύτερος λόγος να μην έρθουν σε επαφή οι Εβραίοι με τους λαούς αυτούς και μάθουν τις τέχνες τους, τις ειδωλολατρικές και τις μαγείες τους κτλ. Κτλ. Συνεπώς, έχουμε εδώ το θείον δίκαιο. Ο Σαούλ τιμωρήθηκε επειδή ακριβώς δεν εξεπλήρωσε μια τέτοια εντολή, επειδή λυπήθηκε. Ενώ εδώ αναφέρεται στο θείον, στο ανθρώπινο δίκαιο, και ότι δεν μπορείς εσύ να καταδικάσεις μια ολόκληρη οικογένεια επειδή ένα μέλος της οικογένειας έχει φταίξει. Θα με επιτρέψετε όμως τώρα εδώ να πω και κάτι πρακτικό και θα φύγω από την εντολή αυτή, κάτι εντελώς πρακτικό και καθημερινό, το οποίο θα δείτε τι έκταση έχει και πόσο πρέπει να το προσέξουμε και να το διορθώσουμε.
Όταν κάποτε ένας άνθρωπος μαλώσει με έναν άλλον άνθρωπο, απλώς να μαλώσουν, να ανταλλάξουν κουβέντες ή να έχουν κάποιο λόγο και δεν μιλιώνται μεταξύ τους, τι γίνεται τώρα? Ο ένας επιβάλλει στην οικογένειά του να μην λέει καλημέρα σε όλους τους άλλους της οικογένειας, και αντιστρόφως. Το έχετε προσέξει αυτό? Μαλώσατε φερυπίν εσείς με το γείτονα. Γιατί θα πρέπει να επιβάλλετε στη γυναίκα σας και στα παιδιά σας να μην λένε καλημέρα στο γείτονα και στη γυναίκα του και στα παιδιά του? Σαν να μαλώνει δηλαδή ολόκληρη οικογένεια από τη μία μεριά με ολόκληρη την οικογένεια από την άλλη μεριά. Είναι σωστό αυτό? Εγώ θα σας έλεγα ότι αν μαλώσατε, να μην απαγορεύσετε ποτέ τη γυναίκα σας να πει καλημέρα, και με το πρόσωπο ακόμη που μαλώσατε, πολύ δε παραπάνω με τα άλλα πρόσωπα της οικογένειας. Τι χρωστούν οι άλλοι? Τι φταίνει οι άλλοι? Μάλωσες εσύ, πρέπει και οι άλλοι να κρατάνε ας πούμε την ίδια στάση? Δεν είναι σωστό. Τι πλεονέκτημα έχει αυτό έξω από το ότι είναι αγαθόν, όπως σας το λέγω? Έχει το εξής πλεονέκτημα, ότι με τον τρόπο αυτόν, αφού η γυναίκα σου, αδελφέ μου, ομιλεί ή της δίνεις το δικαίωμα να ομιλεί με τον γείτονα, σημαίνει ότι δεν θα κρατήσει πολύ αυτή η διαφορά σου και ο τσακωμός σου, διότι δεν κόπηκαν οι γέφυρες, και ότι με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσεις πάλι να επανασυνδέσεις τη σχέση σου. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Σας παρακαλώ, επειδή αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο, ας το προσέξουμε. Μάλωσα με αυτόν, δεν φταίει τίποτα ο οικείος του. Τίποτα δεν φταίει. Θα πω την καλημέρα μου ανέτος. Αν το τηρήσω με αυτό, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Θα λέγαμε είναι ένα πρώτο πρακτικό συμπέρασμα καθημερινό από αυτή την εντολή εδώ του Θεού.